Στον ναύσταθμο Κρήτης, τη Σούδα αγκυροβόλησε το πρωί της Τρίτης η φρεγάτα Ίδρα, η οποία ολοκλήρωσε όλα τα στάδια της προετοιμασίας και την προσθήκη κατάλληλου εξοπλισμού για την αντιμετώπιση απειλών στην Ερυθρά Θάλασσα. Η φρεγάτα θα συμμετάσχει στην Ευρωπαϊκή Επιχείρηση Ασπίδες, όπως αποφασίστηκε από το Κυβερνητικό Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας που συνεδρίασε υπό τον Πρωθυπουργό. Ο ναύσταθμος Κρήτης, τη Σούδα, είναι ο ενδιάμεσος σταθμός της φρεγάτας Ίδρα πριν αποπλέψει για την Ερυθρά Θάλασσα στο πλαίσιο της επιχείρησης Ασπίδες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την ασφαλή ναυσιπλοεία. Η Ίδρα, λίγο πριν τις 10 το βράδυ της Δευτέρας, απέπλευσε από τον ναύσταθμο Σαλαμίνας, με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια να βρίσκεται στο σημείο, ώστε να δώσει το στίγμα της επιχείρησης και να αποχαιρετήσει το πλήρωμα της φρεγάτας, η συμμετοχή της οποίας, όπως τόνισε, εξυπηρετεί τα εθνικά μας συμφέροντα. Σας διαβεβαιώνω ότι οι ευχές μας και η σκέψη μας θα σας συνοδεύουν καθ' όλη τη διάρκεια της αποστολής σας. Σε λίγες ώρες αποπλέεται. Θα ήθελα να σας ευχηθώ από καρδιάς καλή τύχη. Ο Υπουργός αναφέρθηκε παράλληλα και στις οικονομικές επιπτώσεις και την επιρροή στο βιωτικό επίπεδο των πολιτών που έχει η μη επίτευξη της ελεύθερης ναυσιπλοείας. Νομίζω η καθεμιά και ο καθένας στην Ελλάδα παρατηρεί τη σημαντική αύξηση του κόστους των προϊόντων εξαιτίας της αύξησης του μεταφορικού κόστους μετά τις επιθέσεις σε εμπορικά πλοία στην Ερυθρά Θάλασσα. Η φρεγάτα θα κατευθυνθεί προς την Ερυθρά Θάλασσα και η αποστολή θα διαρκέσει 3 μήνες, συμμετέχοντας έτσι στην προστασία των εμπορικών πλοίων που κινδυνεύουν από τις επιθέσεις των ανταρτών Χούθη. Στην επιχείρηση συμμετέχει ακόμα η Ιταλία με ένα αντιτορπιλικό και φρεγάτες από τη Γερμανία και από τη Γαλλία. Επισημαίνεται ότι ΚΚΕ και Νέα Αριστερά εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους απέναντι στη συμμετοχή της χώρας, αναφέροντας πως συνιστά μια επικίνδυνη εξέλιξη, ένα κρίκο στην αλυσίδα της εμπλοκής της χώρας μας σε μια απρόβλεπτη πολεμική σύραξη.